παιδιά, δεν τον ταΐζατε τόσο έλειπα. Τον ταΐζατε. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την εταιρεία ΝΑΚ κοντά μας, την παρέα μας, την Ειρήνη Πάρσα, η οποία είναι και διευθύντρια του μάρκετινγκ στην εταιρεία ΝΑΚ Σου, στην εταιρεία που την έχετε κάπως συνδυάσει με την εκπομπή μας. Διότι η αλήθεια είναι ότι μόλις έτσι για λίγο σταμάτησαν τις εμφανίσεις τους εκεί στις εκτόσεις, που δεν χρειάζεται να δείξουμε, γιατί δεν ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι θα τους μείνει στη συλλογή τους. Γιατί στις εκτόσεις είναι και η περίοδος, τέλος πάντων, που και κόσμος που ίσως να δυσκολεύεται τις άλλες στιγμές, τότε πηγαίνει και ψωνίζει. Οπότε εκεί τι να δείξουμε, δεν ξέρουμε τι θα τους μείνουν κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, χαθήκαμε λίγο, μας λέγατε κάθε Παρασκευή, μα πού είναι η ΝΑΚ, δεν θα έρθει, πού είναι, δεν θα έρθει. Ένα βήμα πριν το καλοκαίρι είναι εδώ και μάλιστα έχουν έρθει σήμερα με σκοπό πραγματικά να μας εντυπωσιάσουν. Πραγματικά να καλύψουν το τρίμηνο κενό της απουσίας τους. Σήμερα έχουν φέρει ένα μέρος φυσικά των γυναικείων παπουτσιών της καλοκαιρινής του συλλογής, που όμως είμαι σίγουρη ότι δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Σας το λέω, εγώ μέχρι στιγμής έχω αλλάξει 4 ζευγάρια παπούτσια και τώρα θα περάσω και στο 5ο. Γι' αυτό για λίγο ακόμα δείτε τι φοράω σήμερα, γιατί και αυτό είναι δώρο σας. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και να πούμε ότι εκτός από αυτό εδώ το χρώμα που βλέπετε, βγαίνει και σε ολόμαυρο. Για αυτές που θέλουν στάνταρ να έχουν κάτι σε μαύρο στην ντουλάπα τους. Εγώ πάντως, επειδή είμαι σίγουρη ότι κάτι σε μαύρο που σίγουρα σας αρέσει πολύ και μπορεί να το είχατε πάρει πέρσι ή πρόπερσι, πάντως κάτι σε μαύρο σίγουρα όλοι έχουν. Εγώ θα έλεγα, αν πραγματικά κάποιες από τις φίλες τώρα που μας βλέπουν θέλουν να το δουν, να το δοκιμάσουν και να το αγοράσουν ένα από τα δύο, εγώ θα πρότεινα αυτό, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο και δεν έχετε κάτι ανάλογο. Εδώ δεν έχω εγώ, που εδώ πέρα μέσα γίνεται χαμός από παπούτσια, όπως ξέρετε. Αλλά πραγματικά κάτι αντίστοιχο δεν έχω και μ' αρέσει πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Ταιριάζει με τα πάντα. Ναι, είναι εύκολο. Δεν έχει σημασία τι χρώμα φοράτε. Καμία. Φοριέται με τα πάντα. Θα φορεθεί πάρα πολύ και με τζινάκι αυτό. Μην σου πω και με σορτσάκι. Αν μπορείς να το βάλεις στο σορτσάκι, γυμνό, ποδαράκι, μπουτάκι κτλ. Να το φορέσεις και να το βάλεις με κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο. Αυτό είπαμε ότι είναι Steve Madden. Είναι Steve Madden, ναι. Ο Steve Madden φέτος έχει έρθει με πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε σχέδια, χρώματα, patterns. Δηλαδή έχει φίδι, έχει πολύ floral που θα μιλήσουμε. Στο καφέ. Συγγνώμη, πού να πάω. Εδώ. Έχουμε τα floral, συγγνώμη, που είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος. Πού θες? Δεν ξέρω, μήπως η κάμερα πάει αλλού. Για να δούμε. Εκεί, μην είμαστε στο καφέ. Το βρήκαμε. Ναι, ναι, εδώ που φωτίζει. Δεν κουνιέμαι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τα florals φέτος που είναι πάρα πολύ στη μόδα. Θα μιλήσουμε για αυτά που είναι με τα λουλούδια, γιατί είναι και άνοιξη. Θέλουμε λίγο χρώμα έτσι στη ζωή μας. Έχουμε πολύ μεταλλικό, πολύ strass. Και γενικά ο Steve Madden φέτος έχει πάρα πολύ ωραία πέδιλα, πολύ ψηλό τάκουνο. Αυτό εδώ είναι Steve Madden που είδα τώρα, ένα που είπες, επειδή λέει για τα floral. Steve Madden, ναι. Ωραία. Steve Madden. Δεν το έχω δοκιμάσει, θα το βάλω τώρα κατευθείαν. Δεν ξέρω αν μου κάνει, αλλά μου κάνει, δεν μου κάνει, θα φορεθεί. Steve Madden floral μαζί με πέτρα strass. Είναι 16. Είναι πολύ πιο ψηλό. Ναι, είναι 16 τουλάχιστον πόντους σε ύψος. Αλλά είναι άνετο γιατί έχει τη φιάπα. Αυτό που κάνει δηλαδή ο Steve Madden. Τι δείχνω τώρα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία γόβα. Πολύ ψηλό παπούτσι, που όμως επειδή έχει ακριβώς αυτό που λέει μπροστά, το βοηθάει ούτως ώστε να στέκεστε. Κοιτάξτε πόσο πιο ψηλό είναι από το άλλο. Δείτε πού ακουμπάω το άλλο μου πόδι για να μπορώ να έρθω σε μια ισορροπία. Ναι, και παραπάνω από 4 πόντους. Ναι, είναι. Γεμάτοι 4 πόντοι. Αλλά επειδή έχει τη φιάπα, είναι πάρα πολύ άνετο. Σε αυτή τη λογική είναι όλα τα florals που έχουμε. Είναι και αυτό που είναι πολύ ωραίο, υπέροχο πέδιλο. Mm-hmm. Έχει αυτή την υπέροχη γόβα με κόψιμο και από έξω και από μέσα, που είναι αυτή που φοράω και την έχει και στο floral, αλλά την έχει και σε ένα υπέροχο μπλε και σε ένα υπέροχο φούξια. Αυτό που φοράω δηλαδή. Α, σε τελείως μονόχρωμο εννοείς. Τελείως μονόχρωμο, ναι. Είναι η κλασική, η μυτερή γόβα που όλες οι γυναίκες αγαπάμε, αλλά ακριβώς επειδή έχει τα κοψίματα και από έξω και από μέσα, είναι πιο θηλυκή. Είναι αρκετά ψηλή, είναι περίπου 12 πόντους τα κούνη, αλλά είναι πάρα πολύ άνετη. Εγώ τη φοράω ήδη 2 ώρες και. Πάντως, επειδή είμαστε στον Steve Madden, ναι, ναι. Εγώ φοράω κάτι ακόμα δικό του, πάλι σε πέδιλο. Ίσως γιατί μου έχουν λείψει τα πέδιλα και θέλω πάρα πολύ να τα φορέσω. Υπέροχο. Και γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις, νομίζω εγώ, ωραίο πέδιλο που να στρώνει ωραία στο πόδι.
το θεωρώ και πολύ θηλυκό. Μ' αρέσει πολύ με ένα έτσι υπερπημένο μανικιούρ, εν πάση περιπτώσει, περάστε ένα ωραίο χρώμα μανό και φορέστε το πέδιλο της αρεσκίας σας. Δείτε το κι αυτό. Πάλι Steve Madden. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραίο πέδιλο. Πολύ όμορφο. Και είδα και ένα άλλο πάλι Steve Madden, το ίδιο του. Μπράβο. Και θα το βάλω και αυτό. Γιατί θέλω να έχουμε έτσι μία άποψη το τι μας αρέσει περισσότερο. Εσένα δεν σ' αρέσει πιο πολύ από τα δύο. Που είμαι σίγουρη ότι τα έχεις δοκιμάσει όλα. Ναι, τα έχω δοκιμάσει αλήθεια. Φέτος έπαθα παροξισμό με τα παπούτσια γιατί είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Μ' αρέσει το νουντ. Γιατί πιστεύω ότι το νουντ είναι σαν γυμνό μόνο με τα στρας. Δηλαδή είναι σαν να φοράς στρας στο πόδι. Και με λίγο μαύρισμα θα είναι υπέροχο. Βέβαια και το μαύρο. Εμένα είναι. Το μαύρο μ' αρέσει πιο πολύ γιατί μου κάνει πιο ροκ. Έχει ένταση. Δηλαδή μου κάνει και με τουαλέτα στυλ φόρεμα. Πώς είναι αυτός που φοράω εγώ, που βεβαίως είναι κοκτέιλ, αλλά το βάζεις σε κάτι καλό βράδυ ή οτιδήποτε. Αλλά και με κάτι πιο ροκ, πιο σπορ, πιο ροκ. Ακόμα και με τζιν. Επίσης, με τζιν. Πολύ εύκολα. Όχι ότι και το άλλο δεν μπαίνει, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι το μαύρο είναι πιο εδώ, σε αυτό. Ναι. Έτσι νομίζω. Εντάξει, το μαύρο πάντα εγώ το αγαπώ σαν χρώμα, έχει ένταση. Το νουντ είναι πιο ήσυχο και το νουντ είναι και λίγο πιο θηλυκό. Δεν είναι τόσο επιθετικό όσο το μαύρο. Και τα δύο είναι υπέροχα, δηλαδή ανάλογα. Είναι τόσο όμορφες οι πέτρες που έχει, που φωτίζει, ναι, που το κάνει, ναι, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε από Steve Madden. Steve Θέλω Madden. Πριν φύγουμε να προχωρήσουμε λίγο με τη μία εταιρεία. Ωραία. Steve Madden έχει και πιο. Και παιδιλάκι, ωραίο. Παιδιλάκι. Άλλο. Πιο λεπτό καμωμένο. Πιο λεπτό καμωμένο, ναι, να το δοκιμάσω, να το δούμε. Μπράβο, για δοκιμασέ το. Βάλε εσύ εκείνο, βάζω εγώ αυτό. Το ίδιο πέδιλο σε άλλο χρώμα. Ωραία. Πόσα διαφορετικά είδη όσο αλλάζουμε πες μας μπορεί να έχετε αυτή τη στιγμή στα καταστήματα Naxos? Πόσα ανιδών, δεν σ' άκουσα. Πόσο διαφορετικά σχέδια. Μάλλον. Βασικά έχουμε. Στα γυναικεία μιλάμε πάντα. Οτιδήποτε έτσι ψάχνει μια γυναίκα μπορεί να το βρει στα καταστήματά μας. Από ψιλοτάκουνα, flat, comfort shoes, fashion shoes, δηλαδή πιο. Αυτό είναι υπέροχο παπούτσι. Σου είναι λίγο μεγάλο, είναι, το δικό είναι μου το νούμερο. Σου, ναι. Λοιπόν, φοράμε το ίδιο παπούτσι σε διαφορετικό χρώμα. Φοράει το ασημί, φοράω το χρυσό. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλα χρώματα. Όχι, είναι αυτά τα δύο. Είναι το χρυσό και το ασημί, γιατί είναι αυτό το μεταλλικό. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Πολύ ζωστό το τακούνι του. Δηλαδή είναι ψηλό, αλλά δεν είναι το ψηλό που θα σε κουράσει. Είναι πάρα πολύ sick, νομίζω. Κάσε να τα φέρουμε λίγο πιο κοντά να βλέπουν και τα δύο χρώματα. Λοιπόν, είναι και τα δύο πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν το βγάζετε και σε μαύρο, αλλά και να το βγάζετε τώρα βλέποντας αυτά τα δύο που λαμπειρίζουν σε χρυσό και ασημί, νομίζω ότι σε ένα από τα δύο θα πήγαινες. Πάρα πολύ ωραίο πέδιλο. Πραγματικά πολύ κομψό, πολύ γυναικείο. Πολύ θηλυκό παπούτσι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φέτος ο Steve Madden είχε πιο πολύ έμπνευση από ό,τι είχε από τα προηγούμενα πέρυσι χρόνια, νομίζω. Κάθε χρόνο και καλύτερος. Μπράβο. Έτσι να είναι πάντα. Έχει και άλλα πέδιλα και λίγο πιο λεπτεπίλεπτα, πάλι με πέτρες. Mm-hmm. Θα το δούμε και αυτό. Το οποίο είναι σε φίδι, πιο νουντ παστέλα από χρώσεις, αλλά και με πιο ένταση, σε φούξια για κάποια η οποία θέλει να τολμήσει λίγο παραπάνω χρώμα. Mm-hmm. Κάτι άλλο σε Steve Madden έχουμε να δούμε. Σε Steve Madden έχουμε μετά. Και αυτό. Λοιπόν, αυτό ήθελα. Ήταν αυτό που σας έλεγα το ένα από τα δύο που θέλω να σας δείξω. Ωραία. Πες εσύ γι' αυτό, να δοκιμάσω εγώ αυτό. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο και αυτό το πέδιλο. Φέτος είναι πάρα πολύ στη μόδα το boho bohemian steel το 70s. Και γενικά με τις καμπάνες, με τα μακριά φορέματα, με τα χρώματα, με τα patterns, πηγαίνουν πάρα πολύ αυτού του είδους τα παπούτσια. Τα οποία έχουν χοντρό τακούνι, φιάπα. Και το οποίο αυτό το έχουμε σε φούξια, μπες και μαύρο. Είναι ένα παπούτσι που ήδη το έχουν αγαπήσει πολύ. Το φοράνε πολύ και είναι και πάρα πολύ άνετο. Και το μπες του, που πάει με όλα. Και φυσικά το μαύρο για κάποια γυναίκα η οποία θέλει πάντα την πιο ασφαλή επιλογή. Και φοβερό παπούτσι και αυτό. Παπούτσι statement αυτό, πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ. Με πολλά λουριά, γιατί είναι στη μόδα τα λουριά φέτος, πολύ τα στράπη σανδάλια. Και αυτό είναι ψηλό. Πρέπει να είναι γύρω στους 15 περίπου. Αυτό είναι πάρα πολύ είναι ψηλό. 15 είναι πάρα σίγουρα πολύ ψηλό. Δηλαδή, για να πάλι σηκώνω το ένα μου πόδι για να φτάσω, να έχω μια έτσι ισορροπία. Αλλά πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή,
Άνοιξε λίγο το πλάνο, Σταύρο μου, να το δούμε λίγο ολόκληρο με το φόρεμα για να το καταλάβουν. Και δεν κοντένει το πόδι, γιατί εγώ τα προσέχω αυτά, γιατί όπως ξέρετε, άμα δεν είσαι, ας πούμε, τύπου μοντέλο από 1,75 και πάνω, τότε πρέπει να προσέχεις και τι βάζεις σε παπούτσι. Λοιπόν, αυτό δεν κόβει το πόδι. Κοίτατε πώς του πηγαίνει με το φορεματάκι μου. Πολύ ωραίο. Βασικά το φόρεμα αυτό που φορέσει πάει με όλα. Οπότε... είπαμε γι' αυτό το έβαλα, γιατί είπα σήμερα θέλω να βάλω πολλά. Πολλά. Θέλω να τα φορέσω όλα. Με φτιάξατε, είχα να βάλω τα κούνη τόσο καιρό. Τώρα τα λυμπίζω, με τα θέλω. Θέλω να μην κατέβω από εδώ πάνω, να είμαι συνέχεια ψηλά. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και σταθερό. Δεν στο κρατάει πολύ καλά το πόδι. Πάρα παρόλο που είναι καλά. Ψηλό, είναι πολύ σταθερό. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είμαστε στη Μάντεν, τα δείξαμε, έχει γόβες πολλές. Έχει επίσης αυτό το κλασικό το πέδιλο, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ και τώρα στις Κάνες, στα Όσκαρ, που είναι το κλασικό μόνο λουρί κάτω και πάνω. Mm-hmm. Το ξέρω ότι είναι κάτι που το έχουν δει, αλλά γενικά το προτιμούν ξανά και ξανά σε άλλες αποχρώσεις οι γυναίκες. Και το έχουμε και σε πιο χαμηλό τακούνι, για κάποια η οποία δεν μπορεί το δεκάρι. Ναι, δεν μπορεί να το βαπτήσει πολύ, την κουράζει, δεν το θέλει, δεν αισθάνεται καλά. Ακριβώς, οπότε έχει και την παραλλαγή του σε πιο χαμηλό. Και να δείξω, θέλω και αυτή την πλατφόρμα που είναι το δώρο μας, τη Steve Madden, και αυτό Steve Madden, πλατφόρμα. Αυτή είναι η floral εκδοχή, αλλά την έχουμε και σε μπέζ και σε μαύρο. Και είναι το ένα από τα 3-4 δώρα που δίνουμε σήμερα. Είναι πολύ όμορφη η πλατφόρμα αυτή και πολύ εντυπωσιακή. Κομψή. Όχι, θα βάλω τώρα. Ωραία. Α, δεν θα μου κάνει αυτό. Τι είναι, για να δοκιμάσω αυτό. Νομίζω είναι... Α, να το βάλω εγώ. Για βάλω το. Είναι μικρό, δεν μπορώ να το βάλω. Λοιπόν, για να βγάλουμε και γραμμή να δώσουμε το πρώτο μας δώρο. Κάτσε, και μην ξεχνάτε, κάτσε. Δεν είμαι έγκυος πια. Είμαι παντός καιρού. Τα κάνω παντού, βάζω και βγάζω παπούτσια. Λοιπόν, να ζητήσουμε γραμμή από... Από πού. Πείτε κανένα μέρος. Μου πήρατε και το χάρτη. Θα πάω στο Βόλο, που δεν έχω δώσει δώρα. Πάμε να δώσουμε και στο Βόλο δώρο. Αφήνω χρόνο γιατί πρέπει να περάσω διαφημίσεις. Δείτε λίγο αυτό το πέδιλο που έβαλα. Μου είναι λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό τι είναι, δεν προλαβαίνω. Αυτό είναι ΝΑΚ. Είναι δικό μας. Ορίστε, για δείτε το. Έχει σατέν και στρας η επένδυσή του, μικρή φιάπα και εγώ έχω βάλει το άλλο χρώμα, την άλλη απόχρωση. Πάλι τα πήραμε εσύ το ασημί και εγώ το χρυσό. Ναι, πώς το έχω. Εγώ πάω στο ασημί το μάτι μου. Πολύ ωραίο και το ασημί με το μαύρο κάνει. Πάρα πολύ, κάνει με το μαύρο. Πολύ ωραία με το μαύρο δείχνει τέλεια, δεν το συζητάμε. Και πολύ εντυπωσιακό αυτό που κάνει μπροστά με τα λουριά. Πολύ, πολύ κομψό. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικά μηνύματα. Είναι 3 παρα 5. Επιστρέφουμε. Οι Naxus είναι εδώ, δεν φεύγουν. Έχουμε να δούμε, να δοκιμάσουμε και βεβαίως να προσφέρουμε σε εσάς πάρα πολύ ωραία παπούτσια. Θα σας μείνει αξέχαστο αυτό το καλοκαίρι. Πάμε να φύγουμε λοιπόν και κάντε retweet πολλά στη φωτογραφία με τα πέδιλα τα σημεία που έχω ανεβάσει ήδη στο Twitter μου. Με τη γραμμή από το Βόλο. Θέλω να σας δείξω ένα ακόμα πέδιλο που έβαλα τώρα την ώρα των διαφημίσεων, αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι NAC, είναι δικό μας, private label, μαύρο και έχουμε βάλει σαν στόλισμα ασημένια, είναι σαν μπάζλ. Είναι σαν μπάζλ, ναι, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και βλέπετε πώς γυαλίζει, έτσι. Βλέπετε πώς γυαλίζει, όπως γυαλίζει και το άλλο πέδιλο που έχω βάλει στη φωτογραφία στο Twitter, το ασημένιο, το οποίο... Να το πούμε και αυτό, δεν βγαίνει μόνο σε ασημί, βγαίνει σε μαύρο, σε κόκκινο, σε χρυσό, στο χρώμα του δέρματος και σε λευκό. Σε όλα τα χρώματα. Σε όλα τα χρώματα. Απλά εγώ επέλεξα το ασημί για σας, γιατί το έβαλα και μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι δεν θα με χάλαγε και το χρυσό, ούτε το άσπρο. Πάρα πολύ ωραίο, θα βάλω μετά πέδιλο άσπρο, αλλά άλλο πέδιλο άσπρο, για να μην τα φοράω όλα μόνο σε ένα είδος. Αυτά λοιπόν, πέδιλα υπάρχουν πάρα πολλά και χαίρομαι πάρα πολύ που η φετινή συλλογή έχει τόσα πολλά λεπτοφτιαγμένα πεδιλάκια, λοιπόν. Γιατί μου αρέσουν πολύ. Ναι. Πάμε για τη γραμμή μας από το Βόλο πριν συνεχίσουμε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Εσείς ποια Γεια είστε. Ελληνίτσα. Γεια σου, αγάπη μου. Δυναμώστε μου καλή λίγο τον ήχο. Μη μου τσιγκουνεύεστε την ένταση, δεν ακούω καλά. Ποια Τι είσαι. Κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Είμαι η Έφη από το Βόλο. Η Έφη. Πολύ ωραία. Έφη μου, θα βάλουμε πεδιλάκι, πώς το βλέπεις. Βέβαια θα βάλουμε πεδιλάκι, αγάπη. Γιατί όχι. Μπράβο. Λοιπόν, θες να βάλουμε πεδιλάκι τέτοιου τύπου, σαν και αυτό που φορούσα πριν, ή τέτοιου τύπου, σαν και αυτό που έχω βάλει στο Twitter, αλλά υπάρχουν και σε άλλα χρώματα. Τι νομίζεις ότι, ποιο στυλ θα σου ταιριάξει καλύτερα.
Το από εκεί, το πρώτο που έβαλε. Το δεύτερο, όπω το κρατά, αριστερά. Όχι αυτό, το άλλο. Αυτό. Ναι. Αυτό. Ωραία. Αυτό σε τι χρώμα. Έχω ανεβάσει στο Twitter το ασημί. Έχω εδώ το χρυσό και έχω εδώ το λευκό. Ποιο θέλει. Σε ασημί. Και βέβαια σε ασημί, διότι και δοκιμασμένο μπορείτε να το δείτε και θα σας το ξαναδείξω άλλη μία και σε πόδι δηλαδή φορεμένο για να έχετε και μια εικόνα πώς δείχνει σε ασημί χρώμα, γιατί δείχνει καταπληκτικά και νομίζω έχεις κάνει μια σούπερ επιλογή και μπράβο σου. Αλλά ξαναλέω και τα άλλα χρώματα είναι υπέροχα. Μισό λεπτάκι. Για δες το και στο ασημί. Αυτό πήρες. Αυτό που θα κερδίσει και μία τυχερή από το Twitter. Ωραίο δεν είναι? Πού είσαι καλέ? Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Παρακαλώ, εγώ παίρνω τα ευχαριστώ, να το ξέρετε. Έτσι, δεν πάνε να πληρώνετε εσείς να τα αγοράζετε τα παπούτσια. Εγώ παίρνω το μπράβο και το ευχαριστώ. Και εσάς σας αγαπάνε, μην έχετε παράπονο. Λοιπόν, okay. Αργότερα θα επανέλθουμε με μία ακόμα γραμμή. Να πούμε από τώρα έτσι για να έχετε να ασχολείστε, να ψάχνετε ότι θα δώσω το επόμενο δώρο στην Βέρεια και θα ψάξουμε εκεί γύρω. Παρεπιπτόντως το έδωσα το δεύτερο δώρο της Μπαρίλα, το έδωσα. Γιατί είχα ζητήσει μια γραμμή από Κοζάνη. Αλλά γιατί τη ζήτησα? Ωραία. Μετά λοιπόν. Μετά. Ωραία. Αφού το έχουμε το δώρο, μετά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Λοιπόν, να δείξω εγώ άλλο ένα πολύ ωραίο λεπτεπίλεπτο πέδιλο, το οποίο το έχουμε και σε μαύρο. Έχει ένα ωραίο, σαν σχέδιο, το οποίο είναι στρασάκια ουσιαστικά. Το έχουμε σε νουτ και σε μαύρο. Είναι ψηλό, είναι νακ. Εγώ φόρεσα το νουτ, είναι λίγο μεγάλο. Και από την άλλη φοράω ένα υπέροχο μιούλς. Να πούμε λίγο φέτος ότι είναι τάση τα μιούλς. Αυτό είναι δερμάτινο. Ρεμπέκα Σανβέρ είναι μια Ισπανίδα σχεδιάστρια, πολύ πετυχημένη, η οποία σχεδιάζει για εμάς. Τα μιούλς είναι βολικά παπούτσια, γιατί ξεφεύγεις από τη γόβα και φοράς κάτι το οποίο κρατάει καλύτερα το πόδι, αλλά δεν είναι ακριβώς γόβα, είναι πιο καλοκαιρινό. Mm-hmm. Να σε δω. Και εγώ δοκιμάζω εδώ πέρα πέδιλα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πέδιλο είναι αυτό που φορούσα στο ξεκίνημα σε χρυσό. Τώρα το έβαλα σε λευκό. Εντάξει τώρα το φόρεμα. Τι να λέμε τώρα. Πρώτο ραντεβού. 25ο ραντεβού. Ραντεβού για δουλειά. Παντρεύεσαι. Δεν παντρεύεσαι αλλά βαφτίζει η φίλη σου. Βαφτίζουμε εμείς. Μιλάμε ότι είναι το πέδιλο και τι ωραία εφαρμογή, ε! Τι ωραία εφαρμογή! Και έχω να βάλω λευκό πέδιλο. Μπορεί και χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό και το... να σου πω κάτι, δεν το έχω δοκιμάσει μέσα. Δοκίμαζα το χρυσό, έπεσα ξερή. Έβαλα το μαύρο, είπα ερωτεύτηκα. Και μετά λέω, όχι, δεν βάζω και το λευκό. Αφού αυτά τα δύο είναι υπέροχα τα χρώματα, δεν δοκιμάζω τρίτο. Κοίτα τώρα και το λευκό. Και τελικά έκανε την ανατροπή. Μήπως πρέπει φέτος να κάνουμε έτσι καμία αγορά σε λευκό πέδιλο. Πώς το βλέπετε? Πολύ εντυπωσιάστηκα. Για να το δω και από τη μέσα του πλευρά. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο παπούτσι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι Versus Versace. Φέτος για πρώτη χρονιά φέραμε τα Versus, που είναι μια συλλογή της Versace, αλλά λίγο πιο οικονομική. Πάντως για Versace είναι πιο ήσυχο παπούτσι. Ναι, γιατί δεν είναι πολύ, ξέρεις τι εννοώ. Ναι. Οτιδήποτε είναι Versace, βάζει είναι βάζει το πιο... χρυσό. Ναι. Αυτό είναι πιο... Πιο ήσυχο, πιο μαζεμένο, πιο σικάτο, πιο διακριτικό, να το πω έτσι. Τα δικά τους πράγματα φωνάζουν από μακριά. Ναι, είναι Versace, δείτε αυτό, με. Αυτό που είναι Versace είναι πολύ πιο έντονο. Ναι, μπράβο. Και αυτό το μαύρο του. Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση, μπράβο. Είναι, ναι. Είναι, το βλέπεις. Βάζει το λόγο του, είναι αρκετά έντονα. Πολύ εντυπωσιακά εξίσου. Εσύ το λευκό είναι πολύ ωραίο, γιατί δεν το δοκίμασα εγώ? Γιατί συνήθως το μάτι μας πάει στο μεταλλιζέ, στο χρυσό, αλλά τελικά το λευκό. Για πες μου για αυτή τη σειρά. Γιατί τη λέει Versus Versace? Είναι διαφορετική από τα Versace σκέτο? Όχι, είναι της Versace, απλά είναι λίγο πιο νεανική και λίγο πιο διαφορετική. Για παράδειγμα, έχει αυτό το υπέροχο πέδιλο, το οποίο ας πούμε είναι λίγο πιο μοντέρνο για τα δεδομένα του Versace. Δηλαδή είναι πιο νεανικό, σε κίτρινο. Δηλαδή ο Versace είναι λίγο πιο κλασικός γενικά. Εσείς τι θέλω να μου πεις, τα φαρδιά λουράκια για τι είδους πόδια είναι? Εγώ πιστεύω ότι τα φαρδιά λουράκια είναι λίγο πιο ασφαλής επιλογή μάλλον για κάποια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει κάποια ατέλεια που θέλει να κρύψει. Δηλαδή τα πολύ λεπτεπίλεπτα πέδιλα ίσως να μην βοηθάνε τόσο πολύ σε σχέση με ένα φαρδί. Το φαρδί θα καλύψει αυτό που μπορεί να μην θες να δείξεις.
Και είναι και πιο σταθερά βασικά τα φαρδιά. Για δείτε το ίδιο πετυλάκι και σε μαύρο. Για πείτε μου τώρα εδώ, εσείς ας πούμε, πες ότι είσαι στο μαγαζί, τα έχεις δοκιμάσει και τα δύο. Ποιο θα έπαιρνες? Το λευκό. Θα έπαιρνες το άσπρο, λένε όλοι. Σίγουρα, φωνάζουν όλοι πάνω σίγουρα, κάτω άσπρο. Σίγουρα, σίγουρα. Πω, πω. Γιατί το μαύρο είναι ένα άλλο, ακόμα ένα πολύ ωραίο βέβαια, μαύρο πέδιλο, είναι το λευκό. Πραγματικά έχεις δίκιο και έτσι να βγω είναι πάρα πολύ ωραίο. Διότι για άνοιξε λίγο το πλάνο να το κάνω λίγο συμπερπάτημα να δω. Τα φοράς και τα δύο. Αν έχεις και τα δύο ζευγάρια, βάζεις και τα δύο. Και γιατί όχι. Δηλαδή, πώς ήταν το χθεσινό σας πέδιλο που φορούσα με τη μαύρη μου τη φόρμα, τη ζήνη? Φορούσε ένα πέδιλο περσινό ή προπέρσινο, δεν ξέρω, από αυτά περσινό. Τα πολύ αγαπημένα μου, που ήταν άσπρο μαύρο μαζί. Με λεπτό λουράκι, πάρα πολύ. Λοιπόν, και έτσι φοριέται. Αν σας παίρνει να πάρετε δύο, παίξτε το και έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας προσέξει κανείς. Δεδομένη. Πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο, με εντυπωσιάσατε. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάθομαι για να απολαύσω τα παπούτσια μου και να δοκιμάσω. Ταξίδεψέ με. Λοιπόν, θα πάμε και σε αυτά τα παπούτσια εδώ, τα οποία είναι της Ρεμπέκα Σανβέρ που έβαλα το μιούλ. Μια υπέροχη γόβα, πολύ ιδιαίτερη. Κάνει και δίχτυ, που θα μιλήσουμε και λίγο για τα δίχτυα, γιατί έχουμε μια συλλογή, τρία κομμάτια που είναι με δίχτυ. Ακόμη έχουμε πολύ ιδιαίτερο πέδιλο. Εντάξει, είναι λίγο πιο προχωρημένο, αλλά είναι πολύ fashion, με ένα τακούν υπέροχο με χρυσό και ασπρόμαυρο. Πολύ όμορφο και ιδιαίτερο. Επίσης, ασφαλής επιλογή nude με μαύρο, με λουράκι στον αστράγαλο και πίπτο. Πολύ θηλυκό παπούτσι και πολύ ωραίο. Και πηγαίνει, αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά, σε όλα τα πόδια σχεδόν αυτό το παπούτσι, να μην το φοβηθούν. Και αντίστοιχα, το πεδιλάκι του το πιο ανοιχτό, λευκό νουντ μαύρο, ήσυχο συνδυασμό, αλλά πολύ θηλυκό και πολύ κλασάτο. Ξέρεις τι θα τώρα βρω, Ειρήνη μου. Για πάλι στα δικά μου πέδιλα θα γυρίσω. Να γυρίσεις. Για πάρτε με λίγο από πίσω, παρακαλώ, να δείτε λίγο κάτω-κάτω πίσω. Το φερμουάρ. Πίσω, πίσω όμως, από πίσω. Πίσω, παρακαλώ, Σταύρο μου, το πίσω μέρος να δούμε το φερμουάρ. Λοιπόν, το πίσω μέρος, εδώ που βλέπετε το φερμουάρ, αυτό εδώ που βλέπετε και κουνιέται, είναι σαν τις καρφίτσες που βάζουμε στα μωρά που κρέμονται πάνω τα ματάκια, μόνο που αυτοί εδώ έχουν βάλει στην άκρη το σήμα του Versace. Μπράβο, παραμάνα. Παραμάνα. Σαν παραμάνα είναι με το σήμα του Versace κάτω-κάτω, να το. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια, τώρα που κάθισα την είδα. Ναι, είναι. Και αυτό μου αρέσει. Της λεπτομέρειας ο Versace. Να δείξουμε λοιπόν λίγο και το δίχτυ που έλεγα νωρίτερα. Το οποίο το έχουμε και σε κλειστό ποτάκι και σε γόβα. Λοιπόν, δίχτυ μαύρο. Που κερδίζεις έτσι και έριζε το πόδι σου, ας πούμε, που είναι καλοκαίρι και δεν θέλουμε να φοράμε κλειστά. Αλλά και είναι και πάρα πολύ σεξι και ροκ. Το ναι, μαύρο είναι. Με το δίχτυ. Είναι. Εγώ γιατί νομίζω ότι έχω ένα τέτοιο μποτάκι δικό σας, που μπροστά μάλλον έχει λουστρίνη μύτη και το υπόλοιπο είναι έτσι. Νομίζω είχαμε δείχτη και πέρυσι. Είμαι σίγουρη ότι το έχω. Mm. Δηλαδή το έχω εγώ αυτό, νομίζω, σε μποτάκι που μπροστά είναι έτσι λουστρίνη η μύτη του και το πίσω είναι έτσι. Θυμάμαι σίγουρα γόβα πέρυσι, αλλά δεν θυμάμαι μπορεί μποτάκια. Να είναι και εγώ, δεν ξέρω. Ναι, αλλά το δείχτη είναι κάτι που είναι πολύ όμορφο, μας πήγε καλά και αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες. Mm-hmm. Αρέσει πάρα πολύ. Εδώ αυτό γιατί είναι με διαφορετικά, τι έχει στήσει εδώ, για πες μου εδώ λίγο. Εδώ τώρα έχουμε λίγο τις πιο ήσυχες επιλογές σε πιο γόβα. Δηλαδή εδώ έχουμε βάλει τα μιούλς και τα πιο ανοιχτά και τα μυτερά. Mm-hmm. Έχουμε... Και αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Για τα δύο. Γόβα με έξω την φτέρνα, ορισμός της θηλυκότητας και της κομψότητας. Σε συνδυασμό ένα ωραίο ροζάκι νουντ και ασπρόμαυρο με χρυσό. Αυτά είναι όλα νακ. Και εμένα τακούνι ξεκούραστο, έτσι δεν είναι πολύ ψηλό, οπότε μπορείς να το φοράς πραγματικά όλη μέρα. Πολύ όμορφο. Και μ' άρεσε και το άλλο που σου έδειξα πριν, αυτό στο χρώμα που βρήκα, που άλλαξα, δεν ξέρω. Να το, να και αυτό. Ίδιο τακουνάκι, λουστρίνι. Ναι, δείτε και αυτό το χρώμα τι ωραίο που είναι. Πολύ ωραία. Υπέροχη γόβα και πολύ κομψή. Mm-hmm. Και να μιλήσουμε και λίγο για τη συλλογή της Μπαλί, όπως θέλουμε το λέμε. Τα οποία φέτος έχει αυτά τα υπέροχα πέδιλα. Mm. Σε παστέλα αποχρώσεις, μέντα με πράσινο και ροζ με μπορντό.
Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και σε τσάντες. Φέραμε ένα μικρό δείγμα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλετε να τη δούμε λίγο μαζί? Ωραία, να τη φέρω λίγο πιο μπροστά για να την ανοίξουμε κιόλας. Πολύ ωραίο δέρμα, μαλακό δέρμα, ωραίο. Οι αποχρώσεις και οι δύο, και της Μέντας, αλλά και το ροζ, αυτό το παιδικό ροζ, το απαλό, το φουδρέ ροζ, που εμένα τουλάχιστον είναι πολύ αγαπημένο μου. Σε μια τσάντα που έχει πάρα πολλές θήκες, άρα είναι σχετικά μικρή για μεγάλη τσάντα. Για μεγάλη λέγεται μικρή. Πολύ πρακτική σικάτη, καλοντίνεσαι και λίγο πιο απλά, αλλά κυκλοφορείς με μια τσάντα η οποία έχει πάρα πολλούς χώρους που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Και βεβαίως μέσα υπάρχει και λουρί, το οποίο μπορείς να το βάλεις και να έχεις και κρεμαστεί. Όπως σε βολεύει. Εμένα αυτή η τσάντα μου αρέσει να είναι του χεριού πάντως. Ναι, να το πούμε και αυτό. Αναδεικνύεται λοιπόν, καλύτερα. Θα βάζω μέσα γιατί θέλω λίγο να το δούμε από πάνω. Ήδη δύο θήκες εδώ. Μία με φερμουάρ μόνη της, εδώ μου πες, νομίζω ότι μπαίνει το iPad ή το laptop, μπαίνει το iPad, κάτι. Ναι, είναι λίγο πιο... Λοιπόν, εδώ, άλλη θήκη. Κοιτάξτε, άλλη με φερμουάρ. Πολύ πρακτική τσάντα και πολύ chic τσάντα. Ωραία επιλογή, πολύ καλή επιλογή, πολύ ιδιαίτερη τσάντα. Μ' αρέσει πολύ. Ελένη μου, δεν έχει βρεθεί ακόμα αυτό που δεν... Λοιπόν, ναι. Ωραία. Τι να δω και την άλλη. Να τη δεις. Επειδή φοράω μαύρα, όλα δείχνουν τώρα επάνω, όπως και εσύ. Δεν είναι ρούχα με πολλά χρώματα να μπερδεύεσαι, οπότε βλέπεις κατευθείαν το χρώμα. Εδώ. Όχι, είναι, είναι αυτό το χρώμα της Μέντας. Είναι σαν, πώς να το πω, σαν πολύ απαλό βεραμάν. Άντε να σας το πω έτσι. Και λευκή. Και μαύρη νομίζω είδα. Και μαύρη, ναι. Αλλά εντάξει, ας πούμε... Άμα θες να πάρεις με χρώμα, εντάξει, είναι, τα χρώματά τους είναι πολύ ωραία γιατί είναι πολύ παλ. Εγώ θα έπαιρνα τη ροζ και θα έφευγα. Είναι ωραία. Είναι πολύ ωραίο χρώμα. Είναι ωραία. Και πολύ ωραίο κόψιμο της τσάντας. Πάρα πολύ καλό. Κοψότατη. Πολύ. Υπάρχουν και ασορτή παπούτσια για αυτά τα δύο, τα οποία θα δοκίμασα και αυτά. Ναι, αυτό... ουσιαστικά είναι η παλέτα ίδια. Παπούτσι τσάντα. Στο χρώμα της Μέντας, δηλαδή ίδιο με το, με την, το βλέπετε. Μόνο από αυτό είναι λουστρίνι και αυτό δεν είναι. Ναι, και αντίστοιχα και η ίδια, το ροζ. Βεβαίως, το ροζ. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Υπέροχα. Λοιπόν. Παλή, λοιπόν. Να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια flats, τη φέραμε ενδεικτικά για την Μπαλή, επειδή τη φέραμε σαν εταιρεία. Μπαλαρίνες, οι οποίες είναι μ' αρέσουν πολύ. Κλασικές άνετες, πολύ μαλακές, το... πολύ άνετες. Πού το είχες βρει αυτό και δεν μπορώ να βρω μια θέση να το βάλω. Το βάλω, το βάλω εγώ. Ήταν εδώ. Δώστε μου τη γραμμή που έχω ζητήσει, παρακαλώ, από τη Βέρεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λενάκη. Γεια σου, γλυκιά μου. Καλησπέρα. Τι πώς κάνεις, σε λένε? Να συζήσει, μπουμπούσου. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ ποια είσαι? Είμαι η Εύη από Βέρεια. Έχεις παιδάκια? Έχω, ναι, ένα 8,5 μηνών κοριτσάκι κι εγώ και ένα 8 χρονών. Α, πολύ ωραία. Πάντως ο αριθμός σου είναι το 8 από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι. Λοιπόν, πες μου, εάν θέλεις κάτι σε τέτοιο στυλ, ναι, πιο ψηλοτάκουνο τύπου πλατφόρμα, αλλά από ό,τι το πιάνω είναι πάρα πολύ ελαφρύ, ή αν προτιμάς κάτι τέτοιο ή πάμε στο πέδιλο. Πού είσαι? Εδώ είμαι, βλέπω. Για πες. Την πλατφόρμα θέλω, αλλά στο νιούτ. Πολύ ωραία. Μπράβο σου, μ' αρέσει γιατί ξέρεις τι θέλεις. Δεν είναι νιούτ όμως, είναι ψιλομπέζ λευκό. Τι χρώμα το λέμε αυτό? Μπέζ νιούτ, εντάξει. Φαίνεται από την τηλεόραση. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο το χρώμα του πάντως. Καλοφόρετος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Και νομό Αττικής θέλω για να δώσω το επόμενο δώρο. Για λοιπόν, παίρνω μπροστά να δούμε τι φοράς. Φοράω πάλι συλλογή NAC, βέβαια είναι λίγο μεγάλα μου. Το ένα είναι ένα υπέροχο πέδιλο μεταλλικό. Πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Fashion κομμάτι, το οποίο το έχουμε και σε αυτό το μεταλλικό, αλλά και στο μαύρο του. Και απ' την άλλη φοράω μια γόβα κόκκινη. Κοραλή. Κοραλή κόκκινη. Κοραλοκόκκινη. Η οποία είναι πάρα πολύ άντι, γιατί είναι το τακούνι ψηλό, ναι μεν, για να είναι κομψό, αλλά όχι το πολύ ψηλό για να σε κουράζει. Και κάνει μια χιαστή μπροστά για να κρατάει και το πόδι. Πολύ ωραία γόβα, καλοκαιρινή, την οποία την έχουμε και σε ένα ωραίο νουντ. Και σε ένα πολύ ωραίο ασπρόμαυρο. Πολύ ωραία. Και πριν βγάλω τη γραμμή από την Αθήνα,
Πες μας δύο λόγια για το που μπορεί να μπει ο κόσμος και να χαζέψει τη συλλογή σας. Βεβαίως. Να θυμίσω λοιπόν ότι στο www.nac.gr μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές παραγγελίες και να δουν και όλοι μας τη συλλογή. Και 210-99-02-720 τηλεφωνικές παραγγελίες, απορίες, ερωτήσεις, οτιδήποτε χρειαστείτε. Και εδώ λοιπόν τώρα κάνουμε μία βόλτα, όπως με δύο διαφορετικά πέδιλα και με δύο διαφορετικές τσάντες. Το κοινό που έχουν αυτές οι δύο τσάντες είναι ότι είναι της ίδιας εταιρείας και επίσης είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Δείτε λοιπόν με την αλλαγή του χρώματος πόσο από μακριά φαίνεται ότι είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι. Είναι ακριβώς η ίδια τσάντα. Και μην σας πω ότι είναι η τσάντα που συνδυάζεται πολύ άψογα με τα δύο πέδιλα που φοράω. Το λευκό και το μαύρο. Λοιπόν, δείτε το και από πάνω μέχρι κάτω. Ορίστε, να τα και τα παιδιλάκια μας. Ωραία. Πολύ ωραία. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ρίξουμε διαφημίσεις να κάνουμε λίγο τις βόλτες μας εμείς εδώ μέσα και να περιμένουμε να βγάλουμε και τη γραμμή στην Αθήνα σε λίγο. Ωραία, μικρά, περιποιημένα δαχτυλάκια σαν της Ειρήνης. Δείτε τι ωραίο πέδιλο σας βρήκαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια έχει ωραία δάχτυλα. Εγώ παιδιά τα προσέχω κι αυτά. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Τα προσέχω. Και στους άντρες τα προσέχω. Θα μου πεις, θα τους δεις με πέδιλο. Ελπίζω πως όχι, αλλά είναι θα τους δεις στη θάλασσα. Θα είναι εξυπόλυτη. Θα τους δεις σε ένα σπίτι μέσα που μπορεί να είναι εξυπόλυτη. Θα προσέχω τα δαχτυλάκια. Τα δαχτυλάκια σου είναι αριστούργημα. Ξέρεις με ποια είναι τα δαχτυλάκια μοιάζουν. Τη Βανδύ. Και αυτή είναι η στοχοπία. Όταν την έβλεπα στην πίστα που με ερχόταν το πόδι εδώ μπροστά, όπως καθόμασταν στο τραπέζι, και έλεγα: τι ωραία μικρά δαχτυλάκια που έχει. Πρέπει να φοράτε πέδιλα συνέχεια. Συνέχεια ανοιχτά. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειδικά αυτό που είναι έτσι λεπτοφτιαγμένο, δηλαδή ας πούμε το δίπλα πέδιλο που έχει πιο πολύ όγκο, πιο πολλά πράγματα, πιο πολύ φασαρία, δεν σου πάει τόσο πολύ όσο σου πάει εκείνο. Ναι, έχεις δίκιο. Πώς έχω δίκιο, βέβαια έχω δίκιο. Φέρεις ένα ποδαράκι παιδικό. Μικρά δαχτυλάκια, μικρό πατουσάκι, μικρό σε μέγεθος, σε φάρδο, σε μήκος. Θέλει πιο λεπτοφτιαγμένα πράγματα. Παιδικά φοράω. Όχι, παιδικά. Ξέρω, είναι πιο λεπτοφτιαγμένο το ποδαράκι σου. Ναι. Και σου πάνε αυτά τα λεπτοφτιαγμένα παιδιλάκια. Πολύ. Και να τα φοράς. Ωραία. Εγώ με την τσάντα μου δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι θα πηγαίνω και θα έρχομαι. Βγάλτε μου τη γραμμή στην Αθήνα, παρακαλώ, να δώσουμε άλλο ένα δώρο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, Ελένη. Γεια σου, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Τι χαρά που μου δίνεις, τι χαρά που μου δίνεις. Ποια είσαι? Πετράκια σου όλα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Βαρβάρα από Αθήνα. Είσαι η Βαρβάρα από Αθήνα. Βαρβάρα μου, επειδή νομίζω πως είσαι και η τελευταία που βγάζω από το τηλέφωνό μας, πες μου, πού θέλεις να πάμε για δώρο? Τα παιδιλάκια τα μαύρα με τον ουρί θέλω. Ξέρει τι θέλει, μ' αρέσει να ξέρει. Αυτό λες? Να το δω. Πες μου. Πες μου. Ναι. Ναι. Βέβαια. Είναι το ίδιο που έχω φορέσει σε ασημί και που το δώσαμε πριν δώρο και θα το ξαναδώ στο Twitter, αλλά σε μαύρο. Πολύ ωραία επιλογή. Είναι από την ΝΑΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την τελευταία μας φίλη. Είσαστε ακόμα σε προσφορές? Είμαστε ακόμη σε προσφορές. Μέχρι και αύριο έχουμε προσφορές και πόσο, εκτόσεις. Μέχρι, από πόσο μέχρι πόσο? Είναι μέχρι 20%. Ωραία. Μέχρι και αύριο. Μέχρι και αύριο τελειώνει. Προλάβει, οπότε, λοιπόν, ό,τι δείξαμε σήμερα, καλό θα ήταν να τρέξουν να προλάβουν και στο ηλεκτρονικό φυσικά κατάστημα www.nac.gr και 210-99-02-720 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Ωραία. Εγώ ανοίγω να μπω στο Twitter μου για να δώσουμε τα πέδιλά μας από την εταιρεία NAC, τα σημεί που φόρεσα κάπου προς το ξεκίνημα της εκπομπής. Και λέω ότι 27.200 φίλες και φίλοι έχουν μπει και έχουν χτυπήσει για τα υπέροχα αυτά ασημή πέδιλα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στην εταιρεία NAC. Ανακατεύω και λέω ότι η τυχερή μας φίλη είναι η Σοφία Κολοθά από Αλεξάνδρεια η Μαθίας, με σήμα μια νεραϊδούλα. Λοιπόν, εσύ τα κέρδισες, τα ασημή τα πέδιλα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες και εσύ και συμμετείχες μαζί μας. Την επόμενη εβδομάδα εδώ τα έχουμε πει με την Ειρήνη. Πάλι θα σας εντυπωσιάσουμε. Δεν θα σας πω από τώρα σε τι. Πάλι για μας τις γυναίκες φροντίζουν. Για μας τις γυναίκες, αλλά θα μας έρθουν με τελείως διαφορετικές προτάσεις. Θα σας έρθουν. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκμεταλλευτείτε τις προσφορές που είναι μέχρι αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και πραγματικά ακόμα πάλι έκανα αλλαγή. Έβγαλα το μαύρο και έβαλα το χρυσό που φορούσα στο ξεκίνημα της εκπομπής.
Πάλι πραγματικά δεν μπορώ να πω ποιο μ' άρεσε πιο πολύ. Νομίζω ότι αυτά τα πέδιλα, αν φτάσετε στα μαγαζιά τους, να τα δοκιμάσετε και τα τρία. Και το άσπρο, και το χρυσό, και το μαύρο. Και τα τρία ήταν εκπληκτικά. Το άσπρο. Το άσπρο. Το άσπρο είναι το σίγουρο. Ποιο είναι το άλλο όμως, το χρυσό ή το μαύρο? Εδώ σε θέλω. Ποιο είναι το άλλο? Λοιπόν, το χρυσό. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Θα τα πούμε.